Τώρα πάμε σε μια πολύ διαφορετική είδηση. Ένα παιδί 5 ετών, προσφυγόπουλος, σκοτώθηκε όταν, σύμφωνα με πληροφορίες, παρασύρθηκε από μηχάνημα που εκτελούσε εργασίες κοντά στο νότιο τμήμα της δομής φιλοξενίας στη Μαλακάσα. Παρά τη μεγάλη κινητοποίηση, δεν κατέστη δυνατό να σωθεί η ζωή του. Το δυστύχημα προκάλεσε την αντίδραση του Δήμου Οροπού, που ζητά την απομάκρυνση της δομής και την χαρακτηρίζει μάλιστα αποθήκη ψυχών. Για άλλη μια τραγωδία στην αθλειότητα της νέας δομής της Μαλακάσας, που εξαθλειώνει και θέτει σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή προσφύγων και εργαζομένων, προσβάλλει την τοπική κοινωνία και εκθέτει τη χώρα διεθνώς. Συγκεκριμένα γίνεται λόγος και για ντροπή και έσχος. Ήταν το σχόλιο του Τομεάρχη Μετανάστευσης και Ασύλου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Γιώργου Ψυχογιού. Τώρα θα πάμε να συνδεθούμε απευθείας μέσω Skype με τον κύριο Ψυχογιό. Κύριε Ψυχογιέ, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Μαραβελίδη. Είναι πολλά τα θέματα, αλλά θα σας παρακαλούσα να ξεκινήσουμε κατευθείαν με αυτό το δυστύχημα στον Οροπό. Ευχαρίστω. Σε ένα πολύ δυσάρεστο ζήτημα. Καλή χρονιά σε όλους και στο κανάλι και σε αυτούς που μας παρακολουθούν με υγεία, δύναμη και αλληλεγγύη. Καλή χρονιά. Πράγματι, δεν πρέπει να συνηθίσουμε με τίποτα αυτές τις απώλειες, ιδίως 5χρονων παιδιών, αλλά και συνολικά της ανθρώπινης ζωής, με όλα αυτά που βλέπουμε γύρω μας. Και νομίζω ότι η κυβέρνηση είναι υπόλογη σε αυτό. Πρέπει να πάρει θέση. Πρέπει να αναλάβει την ευθύνη της για μια επαναλαμβανόμενη τραγωδία στη νέα δομή της Μαλακάσας, την οποία έχουμε και εμείς επισκεφθεί, η οποία έχει κοστίσει πάνω από 4 εκατομμύρια ευρώ με απευθείας αναθέσεις και αδιαφανείς διαδικασίες, και που συστηματικά δημιουργεί τεράστια προβλήματα και εκθέτει σε κίνδυνο τόσο τους διαμένοντες όσο και τους εργαζόμενους, κοροϊδεύει και δηλητηριάζει την τοπική κοινωνία και εκθέτει τη χώρα στην Ευρώπη σύμφωνα και με την τελευταία έκθεση της αρμόδιας επιτροπής. Άρα λοιπόν, σε αυτά τα οποία κάνουν και συνεχίζουν να κάνουν καθημερινά και στην ενδοχώρα και στα νησιά, χωρίς να ασκούν την απαραίτητη πίεση και προς την Ευρώπη, εμείς είμαστε απέναντι και θα λειτουργήσουμε και θεσμικά και κινηματικά προκειμένου να τα αποτρέψουμε. Και να ξέρετε ότι στο προσφυγικό μπορεί να υπάρξει συνολικό σχέδιο με ισορροπία δικαιωμάτων προς όφελος όλων, που χωράει και τους πρόσφυγες μετανάστες και τις τοπικές κοινωνίες, αλλά και τη χώρα μέσα στην Ευρώπη. Δυστυχώς η Νέα Δημοκρατία δεν το κάνει και την καλούμε σε αυτές τις τραγωδίες να μην κοφεύει και να παίρνει θέση και να βελτιώσει την κατάσταση που επικρατεί, διότι μας εκθέτει όλους και κυρίως τον ελληνικό λαό για τη μάχη που έδωσε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι. Μέσα στην κρίση έδειξε αλληλεγγύη. Το προσφυγικό μεταναστευτικό είναι ένα τεράστιο θέμα, εσείς το ξέρετε πολύ καλύτερα, και πολλοί φοβούνται ότι θα μας απασχολήσει και το 2021, ειδικά το καλοκαίρι. Είδαμε και την τηλεδιάσκεψη που είχαν ο κύριος Ερντογάν με την πρόεδρο της Κομισιόν. Μετά στις δηλώσεις του έβαλε διάφορα θέματα, όπως είναι η Βίζα, η Τελωνιακή Ένωση, διάφορα πράγματα. Όλα αυτά τα ζητάει και πιέζει με μοχλό το μεταναστευτικό προσφυγικό. Το είδαμε τους ανθρώπους αυτοί που είναι όμοιροι δίπλα στην Τουρκία, να χρησιμοποιούνται πότε ως ασπίδα και πότε ως σπαθί. Τους είδαμε δηλαδή να χρησιμοποιούνται και ενεργητικά, να γίνονται πιόνια στη διπλωματία της Τουρκίας όταν πήγαν να περάσουν από τον Εύρο και όταν τους στέλνουν στα ελληνικά νησιά και μάλιστα μερικές φορές με τρόπους που οδηγεί στο να χάσουν τη ζωή τους. Προφανώς είναι ένα αντικείμενο εκμετάλλευσης το οποίο εμείς το καταδικάσαμε και όταν συνέβη αυτή η αξιοποίηση του στον Εύρο. Και γενικότερα, όποτε η Τουρκία το εκμεταλλεύεται για γεωστρατηγικούς σκοπούς. Ανησυχείτε ότι το 2021 μπορούμε να ξαναζήσουμε τέτοιες στιγμές? Κοιτάξτε, όσο δεν υπάρχει μία μεταβατική κατάσταση στη δήλωση Τουρκίας με το καινούργιο σύμφωνο μετανάστευσης, το οποίο δεν πρέπει να βασίζεται στην ευέλικτη αλληλεγγύη, πρέπει να υποχρεώνει τις χώρες να παίρνουν μέρος της ευθύνης του προσφυγικού, πάντοτε είμαστε ανοιχτοί σε τέτοια φαινόμενα. Επομένως, προφανώς και θα πρέπει να υπάρξει και ευρωτουρκικός διάλογος. Να πιεστεί η Τουρκία αλλά και η Ευρώπη να αναλάβει, επαναλαμβάνω, το μερίδιο που της αναλογεί και όχι να φορτώνει τις χώρες πρώτης υποδοχής με όλη τη διαχείριση του προσφυγικού μεταναστευτικού. Και είναι ενδιαφέρον ότι την ώρα που η Τουρκία φαίνεται με αυτόν τον τρόπο να ζητάει περισσότερα κονδύλια, περισσότερα λεφτά δηλαδή από την Ευρωπαϊκή Ένωση, χρησιμοποιώντας για άλλη μια φορά τους μετανάστες, η Ευρώπη δεν δείχνει διάθεση να πιέσει καθόλου την Τουρκία. Τέλος πάντων, να πιστέψουμε εμείς εδώ στα δικά μας. Ακριβώς, και αυτό έχει να κάνει και με ευρύτερα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής που αποτελούν πεδίο συμφερόντων δυστυχώς και όχι μακροπρόθεσμων λύσεων από μια πολιτική Ευρώπη.
Κατανοητό. Να επιστρέψουμε τώρα εδώ στα δικά μας, γιατί όπως βλέπετε, δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε και τις προηγούμενες συζητήσεις στο Δελτίο. Πρώτο θέμα είναι η μάχη με την πανδημία. Έχουμε αύριο το άνοιγμα των σχολείων και έχει ξεκινήσει μια συζήτηση αν το σωστό βήμα αυτή τη χρονική στιγμή είναι το άνοιγμα των σχολείων και το κλείσιμο της αγοράς. Υπάρχουν άνθρωποι από όλες τις πλευρές αυτή τη στιγμή που εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους. Ναι, όσο για τα σχολεία, νομίζω ότι η κυβέρνηση είναι έκθετη, διότι τα μηνύματα που έχει στείλει το τελευταίο διάστημα είναι εντελώς αντιφατικά, με πολλαπλές αναγνώσεις και δηλώσεις, κάτι το οποίο έχει μπερδέψει και τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς και τα παιδιά και έχει θολώσει και την εμπιστοσύνη που πρέπει να έχουν σε όλη αυτή την εκστρατεία που θα γίνει το επόμενο διάστημα. Έτσι. Ακούμε και φωνές δηλαδή που βάλουν κατά της εξοπιστίας και εμείς είμαστε υπέρ της εμβολιαστικής καμπάνιας, οπότε αυτό το θεωρούμε αρνητικό που κάνει η κυβέρνηση. Επίσης, δεν μπορεί να μην σχολιάσει κανείς το γεγονός ότι όλο αυτό το διάστημα οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς ήταν αυτοί οι οποίοι σε μεγάλο βαθμό συμμορφώθηκαν, ανταποκρίθηκαν και κάλυψαν ελλείψεις του κράτους στο θέμα της λειτουργίας των σχολείων. Δεν εκμεταλλεύτηκε η κυβέρνηση το χρόνο που είχε όλο αυτό το διάστημα, προκειμένου και να κάνει τις αναγκαίες προσλήψεις και να δημιουργήσει χώρους για να μπορούν να υπάρχουν λιγότεροι μαθητές ανά τάξη. Και προκειμένου να στελεχώσει με υπηρεσίες καθαριότητας στις δομές. Αλλά και σε κάθε περίπτωση να μπορέσει να θωρακίσει τα σχολεία μας και τους καθηγητές με τεστ μαζικά, ώστε αύριο που επιστρέφουν να είναι και αυτοί κατοχυρωμένοι, όπως και το σύνολο της δραστηριότητας που επιτελούν. Σίγουρα η φαρσοκομωδία και το φιάσκο το αρχικό με τις μάσκες που κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει δεν αποτελεί πολιτική. Και σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι θα πρέπει η κυβέρνηση να σοβαρευτεί σε αυτό το θέμα, να αναλάβει τις ευθύνες της και να αντιμετωπίσει με σοβαρότητα, αξιοπρέπεια και αξιοπιστία όλη την εκπαιδευτική κοινότητα, η οποία έδωσε μεγάλη μάχη το προηγούμενο διάστημα και συνεχίζει να τη δίνει. Αυτό που είναι γόνιμο το έδαφος για να ανοίξουν τα σχολεία, αλλά πρέπει να μείνει κλειστή η αγορά, το εμπόριο, η εστίαση. Καλά, εστίαση εντάξει. Να μείνουν κλειστά όλα τα καταστήματα, με τους επιχειρηματίες να λένε ότι όχι μόνο πάμε σε αδιέξοδο, πάμε σε 200.000 λουκέτα. Και το ωραίο είναι ότι εγώ διάβασα και τη δήλωση του κυρίου Εξαδάκτυλου, που λέει ότι καλύτερα να άνοιγε το λιανεμπόριο με μέτρα προστασίας παρά τα σχολεία. Ναι, μην ξεχάσω να πω και για την τηλεκπαίδευση βέβαια. Εκεί αναγκάστηκαν χιλιάδες μαθητές να αγοράσουν τα λάπτοπ και η κυβέρνηση δεν έκανε τίποτα επίσης για να μπορέσει να τα χορηγήσει, παρά ελάχιστες κινήσεις σχέση με αυτές που χρειάζονταν. Αλλά και τα νομοσχέδια που περνάει το συγκεκριμένο Υπουργείο με τα πτυχία των κολεγίων που εξομοιώνονται πλέον με των μηχανικών και πολλά άλλα. Δηλαδή στο κομμάτι της παιδείας, και παρόλα αυτά παρέμεινε η κυρία Κεραμέο στη θέση της. Επιβραβεύτηκε από τον Πρωθυπουργό παρά την συνολική κατακραυγή από όλους τους συντελεστές του κλάδου. Έτσι. Τώρα, όσο για τους μικρομεσαίους, η κυβέρνηση εκεί, όπως είπα και στο κομμάτι της παιδείας, κυρίως στο θέμα των μέτρων στήριξης, είναι εντελώς απαράδεκτη. Όλοι το καταλαβαίνουν και δεν το καταλαβαίνουν τώρα, θα το δουν στην πορεία δυστυχώς με την οικονομική κρίση που έρχεται. Ό,τι και να κάνουν επικοινωνικά δεν μπορούν να το καλύψουν. Ξεκάθαρα είχαν τη δυνατότητα με το μαξιλάρι ασφαλείας 37 δις. Με την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που είναι πολύ μεγάλη και την έχουν δώσει σε 5 επιχειρηματίες τα 5 δις που ήρθαν. Με τη δυνατότητα να βγουν εκτός του συμφώνου σταθερότητας και χωρίς δημοσιονομικούς περιορισμούς, έχουν δώσει ψίχουλα στην κοινωνία. Οι περισσότερες κοινωνικές ομάδες είναι στα κάγκελα, είναι σε απόγνωση, τίθεται θέμα επιβίωσης και εμείς κάναμε συγκεκριμένες προτάσεις. Οι μικρομεσαίοι φορείς τους λένε ότι το 1 τέταρτο τουλάχιστον των επιχειρήσεων δεν θα ανοίξουν την επόμενη μέρα. Έπρεπε λοιπόν να πάνε σε μη επιστρεπτές ενισχύσεις και όχι αυτή την κοροϊδία που κάνουν όλο αυτό το διάστημα. Έπρεπε να, όπως γίνεται στην Ευρώπη, έτσι, δηλαδή με βάση τον τζίρο του 19, απλά πράγματα. Έπρεπε να πάνε σε ειδικό επίδομα στήριξης όλων αυτών που πλήττονται, οριζόντια, για να μπορέσουν να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους. Ξεκάθαρα εμείς λέμε ότι θα πρέπει να υπάρξει και μία ρύθμιση των οφειλών με κούρεμα της βασικής αξίωσης και απέτησης που υπάρχει, διότι δημιουργούνται χρέη στα χρέη και δεν μπορούν οι άνθρωποι να τα αποκριθούν, με κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών από το κράτος, το ελάχιστο που μπορούν να κάνουν, και με μία αλλαγή οικονομικής πολιτικής, διότι μέσα στην κρίση, κύριε Μαραβελίδη, μιλάμε και για ένα άλλο μοντέλο, έτσι, που ενισχύει τους μεγάλους, απαξιώνει τους μικρούς για να τα συγκεντρώσει στα χέρια λίγων και την επόμενη μέρα δεν υπάρχει καμία ζήτηση η Ελλάδα. Άκουγα τον κύριο Ρωμανό πριν.
έχει τη μεγαλύτερη ύφεση στην Ευρώπη, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία. Πώς λοιπόν επικαλούνται και με τον Bloomberg, είναι στις τελευταίες θέσεις για τη διαχείριση πανδημίας και τις συνέπειές της. Πώς λοιπόν έχουν αυτόν τον κομπασμό και αυτήν την αλαζονία και μιλάνε για το ΣΥΡΙΖΑ, που αν ήταν κυβέρνηση στη Νέα Δημοκρατία, να μην πω ότι θα βλέπαμε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα κεντρικά, και πώς θα μας είχαν σταυρώσει πάλι και πώς θα είχαν κάνει τον λαϊκισμό τους. Και εμείς έχουμε μια σοβαρή και συγκροτημένη αντιπολίτευση με σοβαρές προτάσεις δίπλα στην κοινωνία. Δεν είναι δυνατόν να ακούμε τέτοια πράγματα. Δυστυχώς, όπως ξέρετε, ο τηλεοπτικός χρόνος μονίμως πιέζει. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Καλό βράδυ. Και εγώ ευχαριστώ και πάλι εύχομαι καλή δύναμη και καλή χρονιά και να έχουμε την ευκαιρία να τα λέμε και στην πορεία, γιατί τα προβλήματα είναι πολλά και θα χρειαστεί μεγάλη αλληλεγγύη και θεσμική και κινηματική και θα είμαστε εκεί. Ευχαριστώ. Καλή χρονιά, καλό βράδυ. Τώρα λίγες διαφημίσεις και σε λίγο πάλι μαζί.